Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Τόλης και σας καλωσορίζω στο σημερινό βίντεο στο οποίο θα δούμε τον σερβερ, το GTARP σερβερ στον οποίο θα κάνω τα επεισόδια της τέταρτης σεζόν. Ο σερβερ αυτός είναι ο Dead Silence Platinum. Το τέλος της τρίτης σεζόν ήταν συγκλονιστικό. Έγινε ένας χαμός, όσοι το είδατε μου στείλατε πολλά μηνύματα ότι έχετε αγωνία πως θα περάσει όλο το καλοκαίρι και πως θα αρχίσει η νέα σεζόν και τι θα γίνει. Το καλοκαίρι τελείωσε, κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του τώρα, όσοι έχετε σχολείο θα αρχίσετε σχολείο, όσοι έχετε δουλειές τέλειωσαν οι διακοπές, τις κάνατε, πήγατε, θα αρχίσετε δουλειά, αλλά έχουμε και ένα θετικό. Θα αρχίσει η τέταρτη σεζόν της σειράς μου στο GTARP. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε και θα δω και εγώ μια παρουσίαση του σερβερ στον οποίο θα γράψω την τέταρτη σεζόν. Θα συνδεθούμε εδώ πέρα και οι ειδικοί θα μας πούνε τι νέο υπάρχει σε αυτό το σερβερ, τι πρωτότυπα πράγματα, τι νέα σκρυπτάκια έχει. Να ξέρουμε περίπου, να ξέρετε και εσείς που θα μπαίνετε και θα παίζετε, να μάθω και εγώ κάποια πράγματα, να δω τι καινούργια, τι πρωτοποριακά πράγματα υπάρχουν σε αυτόν το σερβερ, σε αυτή την πόλη που θα γράψω τα επεισόδια της τέταρτης σεζόν που κανένας ακόμα δεν ξέρει τι θα γίνει. Ο GTARP σερβερ λοιπόν, ο Dead Silence Platinum, θα ανοίξει, θα κάνει εγκαίνια στις 17 Σεπτεμβρίου το απόγευμα. Οπότε θα μπορείτε να μπείτε όλοι από τότε και μετά για να παίξουμε GTRP. Εκείνη τη μέρα κιόλας θα κάνει πρεμιέρα και το πρώτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν μου. Για να ενημερώνεστε για το σερβερ θα έχω κάτω στην περιγραφή link από τον Discord σερβερ του. Να πάτε να κάνετε εγγραφή όσοι έχετε Discord για να ενημερώνεστε για τα νέα και τις αναβαθμίσεις του σερβερ και ό,τι προβλήματα έχετε, όλα εκεί στο Discord υπάρχουν τα διάφορα κανάλια για να τα δείτε. Πάμε τώρα λίγο μέσα να συνδεθούμε εδώ με τους προγραμματιστές, να μας πούνε και να μας δείξουν τη νέα αυτή πόλη. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην πόλη Dead Silence Platinum, μπήκαμε. Εδώ πέρα θα έρχεστε όσοι μπαίνετε και αφού κάνετε το χαρακτήρα σας, εδώ στις αφίξεις. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τη νέα πόλη. Ποιο είναι αυτό το μέρος? Προφανώς εδώ θα μπορείτε να νοικιάζετε μηχανάκι προφανώς, για να δω, ή to rent. Ναι, 100 δολάρια λέει. Λοιπόν, για να δω εδώ, μου έχουν σημειώσεις κιόλας, να δούμε τι καινούργια πράγματα έχει αυτός ο σερβερ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κινητό μας. Α, εδώ στην άκρη βλέπω ήδη γράφει F1 κινητό. F2 η τσάντα που είναι το inventory. F5 μη τα ρούχα προφανώς στο V menu. Λοιπόν, για να τα δούμε. F1 το κινητό. Swipe λέει to unlock. Πατάμε, ανοίγει. Να έχει Facebook. Κανονικό Facebook λέει με όλες τις λειτουργίες στο κινητό. Για. Α, ναι, username και κωδικό. Το Facebook το κανονικό ρε παιδιά. Twitter, κανονικό Twitter με όλες τις λειτουργίες και στο κινητό. Twitter για να δούμε. Twitter και εδώ. TikTok. Βγάζεις βιντεάκι και όλοι μπορούν να το δούνε και να κάνουν comment, σχόλιο και να βάλουν και καρδούλα. Για να δούμε. TikTok. Εδώ. TikTok. Άλεξ Λιάκος λοιπόν. Για να πατήσουμε. Καρδούλα. Τι ανέβησε αυτό σκενό. Τι και μπορούμε να γράψουμε και σχόλιο. Για να κάνουμε εδώ. Θα γράψω first. Send. Tonic Iconic. First το σχόλιο. Ωραίο. Για να δω μπορώ να κάνω και δικό μου. Τι πατάω. Α, πού είμαι εγώ ρε παιδιά. Πατάω rec. Started recording. Πού είμαι εγώ. Ανά. Ανά, selfie. Αυτό είναι το πρώτο μου TikTok. Και πώς σταματάει, έχει κάποια δευτερόλεπτα. Ανά το. You finished recording a TikTok video. If you like to press it upload.
Έχει και να βάλω τίτλο. First TikTok. Αυτό είναι το ανέβασμα, έτσι. Uploading. Και ανεβαίνει. Το έγραψα. Your video has been uploaded. Tonic Iconic. First TikTok. Α, πού είναι όμως, γιατί είναι μαύρο. Για να δω τι μου λέει εδώ. Α, έπρεπε να δώσω δικαιώματα για screen capture. Στο F8. Λέει πρέπει να δώσεις allow δικαίωμα να κάνεις screen capture, λέει, για να φανεί. Video call. Μπορείς να καλέσεις το φίλο σου και να τον βλέπεις με video call, με βιντεοκλήση. Καλή φάση και αυτό. Airbnb. Μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι και να βάλεις και για νοικίαση ή για πώληση. Αυτό που έχει Airbnb. Κάπου το είδα. Airbnb. Τι λέει, become a host και sell your property. Δεν έχω, λέει. Ούτε έχω. Ναι, δεν έχω. Τι άλλο έχει στο κινητό. Companies. Βλέπεις όλες τις επιχειρήσεις και μπορείς να τις αξιολογήσεις, αλλά και να δεις και ποιος είναι online εκείνη την ώρα ώστε να τον καλέσεις ή να του στείλεις μήνυμα. Companies. Από τις επιχειρήσεις. Πού λέει companies. Companies. Εδώ. Α, έχει όλες τις επιχειρήσεις. Πού είναι στο χάρτη. Για να μην τους ψάχνεις. Στο χάρτη. Bahamas λέει εδώ. Για να δω. Και μπορώ να βαθμολογήσω και την επιχείρηση με αστέρια. Και να γράψω σχόλιο. Ωραίο και αυτό με τις επιχειρήσεις. Real Estate. Μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι της επιλογής από το μισητικό γραφείο. Το Real Estate που είναι. Α, Real Estate. Λοιπόν, Lower Class. Α, ένα φτηνό σπίτι. Ένα μεσαίο σπίτι, Middle Class. Και ένα, εδώ πάμε σε βίλα. Ακριβό σπίτι. Για να δούμε τι έχει ακριβά σπίτια. Ναι. Έχει εδώ με πισίνες βλέπω. Πόσο κάνουν ρε παιδιά. Όχι, ακριβά τα βλέπω. Πάμε τώρα στο inventory. Το inventory πατάμε έτσι το F2. Ήτανε πάντα. Α, έχει αλλάξει βλέπω και εδώ. Έχει αλλάξει. Λοιπόν, τα λεφτά. Α, το give item, ναι. Give money. Το κινητό, ναι, που είδαμε. Και job catalog. Α, και είναι ήδη εδώ οι θέσεις. 1, 2, 3, 4. Θυμάστε παλιά στο άλλο που είχαμε τα κουτάκια και παίρναμε το ένα αντικείμενο και το βάζαμε στο 2 και στο 1. Πατάς εδώ κατευθείαν λέει το 2 για, ας πούμε, για το job catalog. Αν πατήσω το 2. Α, ανοίγει αυτό το φυλάδιο. Και τι έχουμε εδώ. Α, το job center. Και έχει. Α, αν είσαι σκουπιδιάρης. Κάποιες πληροφορίες να πάρεις τη δουλειά και στο GPS έχει φάση να σου δείχνει και που είναι. Θυμάστε παλιά που έψαχνα εγώ στην πρώτη σεζόν που είναι σκουπιδιάρες, που πρέπει να πάω. Έχει εδώ το GPS location. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Stock breeder. Αυτό τι είναι. Εδώ ψαράς και πληροφορίες και που πρέπει να πας και ανά το αγρότης. Τι άλλο έχει. Ταξί. Να δουλεύεις σε ταξί. Και αυτό. Κυνηγός. Ωραίο και το κυνηγός. Take job. Are you interested? Δηλαδή και άμα το πάρω μπορώ να το πάρω τώρα. Τι άλλο έχει. Α, miner. Στα ορυχεία. Θυμάστε παλιά που ήμουνα. Και πυροσβέστης. Για να σβήνεις φωτιές. Δηλαδή και το GPS location. Αν πατήσουμε... Για να δω, μου το δείχνει στο χάρτη. Οχ! Σοκ! Έτσι είναι ο χάρτης! Οχ! Τι αναβάθμιση είναι αυτή! Σαν Google Maps από satellite είναι. Τέλειο! Στην αρχή δεν το παρατήρησα και λέω τη βάση. Κάνει και zoom πολύ. Οχ! Ναι, ωραίο. Εγώ που είπαμε είμαι εδώ, έτσι, ναι. Α, ναι, ωραίο και αυτό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι άλλο έχει στο inventory. Το νέο inventory λέει έχει το χάρισμα να μπορείς να πετάξεις κάτω αντικείμενα σέρνοντάς τα στο δεξί μέρος του inventory. Να πετάξω κάτω αντικείμενα στο δεξί μέρος. Να τα σύρω. Λοιπόν, τι να πετάξω. Να πετάξω λεφτά. Πετάξω το κινητό.
Ωραία. Το πάω εδώ δεξιά. Έτσι. Όπα. Το πέταξα. Το πέταξα κάτω. Πού είναι ρε παιδιά. Τώρα δεν έχω τηλέφωνο. Ανά το drop items. Αυτά που προφανώς είναι μπροστά μου. Οπότε κάτσε να το ξαναπάρω. Α, και το παίρνει. Ωραία. Πετάς αντικείμενα. Α, αυτό δεν το ήξερα. Καινούριο. Λοιπόν, επίσης το inventory έχει λέει κάποια αντικείμενα όπως φαγόσιμα και πόσιμα λίγουνε. Και αν τα φας υπάρχει περίπτωση να πάθεις τροφική δηλητηρίαση και να χρειαστείς γιατρό. Α, δυσκολεύουν τα πράγματα. Αν πάρεις λέει κάποια φαγητά ή ποτά που πίνεις λίγουνε, έχουν ημερομηνία λήξης. Τέλειωσαν αυτά που παίρναμε 10-10, 10 σάντουιτς. Και 10 τέτοια και λέγαμε θα έχουμε όλη την ημέρα, θα έχουμε για να φάμε μετά. Μπορεί να λήξουνε και να πάθουμε τροφική δηλητηρίαση λέει και να χρειαστούμε γιατρό. Οπότε θα τρώμε μόνο ό,τι χρειαζόμαστε και φρέσκο. Έτσι θα δουλεύουν και επιχειρήσεις μέσα καλύτερα. Ωραίο αυτό το σύστημα. Α, ναι, τώρα πάμε όλο και πιο πολλά πράγματα εδώ σαν την αληθινή ζωή τα έχουν κάνει. Στο role play. Μέσω του inventory μπορείς να βρεις ωραίες επιλογές όπως το fight ώστε να προκαλέσετε αντίπαλες μαφίες. Πού είναι το fight εδώ, team fight. Να προκαλέσεις άλλες μαφίες. Τώρα δεν έχει άλλες μέσα μαφίες. Επίσης μπορείς να βρεις και όπως το 1v1 fight όπου μπορείτε να προκαλέσετε μονομαχίες οποιονδήποτε άλλο χρήστη χωρίς να σας επηρεάζουν τρίτα πρόσωπα. 1v1 fight. Α, γίνονται και τέτοια μέσα από εδώ. Τι άλλο για το donate shop, personal stock, mafia restock, battle pass, discord, auction house, δημοπρασίες. Ένα μοναδικό σύστημα λέει ότι μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις αντικείμενα με in-game currency, ακόμα και με donate currency. Α, κάνουμε δημοπρασίες και πουλάμε και αγοράζουμε αντικείμενα. Να το δω αυτό. Auction house. Πού είναι αυτό το auction house? Είναι σαν... λέει κάπου... α, να το auction house. Εδώ. Τι είναι αυτό, σαν ένα κτίριο και μπαίνω μέσα και κάνω δημοπρασίες και σηκώνω χέρι και βλέπω. Για να... θα το δω μετά αυτό. Να πάω μετά, για να δούμε τι άλλο έχει. Criminal events βλέπω εδώ. Έχει διάφορα event. King of the Hill, King of Sandy, King of Paletto, Kings of the City, Gang Wars, Town Wars, Ride of the Weedfield, Ride the Cocaine Field, Criminal Cargo, Police Cargo. Και μετά λέει το Criminal Menu. Μέσα στο Criminal Menu, πατώντας το F9, θα βρείτε διάφορες όμορφες λειτουργίες. Αυτές που ξεχωρίζουν είναι όμως. Για να πατήσω F9, εγώ είμαι, βασικά δεν παίζω Criminal, αλλά F9. Unemployed δεν έχω. Δεν είμαι τέτοιο. Workers, all company worker, hire worker. Α, αν έχεις μαφία ή αν έχεις επιχείρηση μπορείς να δεις όλους τους υπαλλήλους σου. Ναι, να προσλάβεις κάποιον ή στη μαφία ή στην επιχείρηση που έχεις. Και λέει μπορείς να σετάρεις ανάλογα με το rank του κάθε παίκτη της ομάδας το τι μπορεί να κάνει και τι όχι μέσω του criminal menu. Τα criminal abilities μπορείτε ανάλογα με το level της μαφίας να ανεβάσετε διάφορα στατιστικά. Request backup, φώναξε τους φίλους σου ώστε να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε περίπτωση. Άντε αν τους παίρνεις τηλέφωνο, πατάς request backup και έρχονται. Display members, δες όλους τους συμπαίκτες από τη μαφία σου σε απόσταση 200 μέτρων. Α, τους βλέπεις. Lock and lock armory, κλείδωσε και ξεκλείδωσε το armor της μαφίας σου. Α, το criminal menu έχει τέτοια. Εδώ όμως εμένα μου βγάζει unemployed γιατί δεν είμαι, δεν έχω κάποια δουλειά. Προφανώς και δεν είμαι ούτε σε μαφία, οπότε αν είχα επιχείρηση θα βλέπα όλους τους εργάτες, θα προσλάβω κάποιον, να καλέσω σε meeting όλους που δουλεύουν σε μένα, να δω όλους που δουλεύουν σε μένα στο χάρτη, να τους δώσω κάποιο bonus λεφτά, σε συγκεκριμένο ή σε όλους. Privileges. Α, edit your ranks. Α, αυτό είναι που είπε όπως και στη μαφία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. IKEA. Διακόσμησε το σπίτι.
Αγόρασε πανέμορφα έπιπλα από το IKEA, τοποθέτησέ τα στο σπίτι σου και κάνε το πιο όμορφο από οποιοδήποτε άλλο. Α, έχει IKEA. Αμάν, θα πάρω σπίτι και θα πάρω έπιπλα. Πού είναι όμως τώρα το IKEA? Πού είναι το IKEA, ρε παιδιά? Πού λέει IKEA? Δεν το βλέπω το IKEA. Το F1 είναι το κινητό, το F2 το inventory, το F5. Το F5 τι είναι? Citizen interaction, citizen action, citizen action. A decorate house. Α, μήπως εδώ μπαίνω στο IKEA, για να πατήσω. You are not in your house. Α, δεν είσαι στο σπίτι σου, πρέπει να είμαι μέσα στο σπίτι μου για να το κάνω διακόσμηση. Λοιπόν, τι είπαμε, τα γράφει εκεί πέρα, έτσι αριστερά. Open TV, TV controller, Toggle House Robberies. Να ανοίξω την τηλεόραση. Δεν υπάρχει, λέει, η οθόνη κοντά σου. Α, οπότε δεν μπορώ να ανοίξω. Και τι ήταν το πρώτο? Citizen interaction. Να έχεις μία διάδραση με κάποιον άλλον πολίτη. Α, να δείξεις την ταυτότητά σου, το δίπλωμα οδήγησης, την άδεια οπλοφορίας. Α, τα έχει έτσι. Με αυτό το μενού, ωραίο αυτό. Στα άλλα ήταν με λέξεις. Εδώ το έχει με εικονίδια. Ωραίο. F5 έτσι, το μη είναι το V μενού, ναι. Το P τι είναι? Όπα, τι είναι αυτό τώρα? Λοιπόν, τόνικα εικόνη και εγώ. Character statistics. Α, έχει τα στατιστικά. Λοιπόν, pistol experience. How much, πόσο... Έχω πυροβολήσει 0, 0, 0. Άμε κάθε όπλο, ναι. Driving skills, πώς οδήγησα? Α, ναι, γιατί οδήγησα τώρα λίγο πριν. Πήρα τα μηχανάκια και έκανα μια γύρα. Α, έχει στατιστικά και είμαι level 1. Α, έχει τέτοια. Αυτά δεν τα ξέρω. Achievements. Τι έχω κάνει achievements? Daily general organization και τις δουλειά σου. Τα daily είναι τα καθημερινά. Α, φάει ένα ψωμί, ανταμοιβή 2.000, μια φέτα ψωμί. Πιέσαι ένα μπουκαλάκι νερό και πάρε, λέει, 2.000 εδώ reward. Cargo delivery, παράδοση μια αποστολή και πάρε 10.000. Αυτά είναι της ημέρας και έχει και τα γενικά. Κάθε μέρα δηλαδή αυτά μπορείς να πάρεις. Α, καλή φάση. Και παίρνεις τζάμπα λεφτά. Αυτά τι είναι, ρε παιδιά? Κάνε μια κατάθεση στην τράπεζα και πάρε 2.000. Α, μπορώ πάνω να τα θέσω 100 και θα πάρω 2.000. Δώρο. Παιδιά, έκανα... Αγόρασε το... Α, το auctions, αυτό με τις δημοπρασίες, να το δούμε, ναι. Φτιάξε το χαρακτήρα σου και πάρε 3.000. Λοιπόν, ωραία. Πάρκαρε το αμάξι σε ένα καράζ και πάρε 2.000. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο για νέους χρήστες που θα μπούνε για να πάρουν εύκολα λεφτά. Use buttons key guide. Αυτό μη μου πεις. Α, μα τα κουμπιά του GTA RP. Να το που είχα κάνει ένα ξεχωριστό βίντεο ή τότε στην πρώτη σεζόν που τα ψάχνα. Εδώ τα γράφει όλα, παιδιά, άμα τα ξεχάσετε. Για τους νέους παίκτες που παίζουν GTA RP, εδώ θα τα έχει. Useful buttons key guide. Λοιπόν, να το F1 found inventory, F3 emotes, ναι, job interaction, criminal interaction, που κινούμαστε, F να μπει στο τέτοιο, L τα documents, τα χαρτιά, C look behind, αυτό δεν το ξέρω, το space είναι που πηδάει, το Z που σκύβει, το H τα χέρια ψηλά, τα είχα δείξει αυτά, το B ο δείκτης που δείχνει. Και όταν είσαι σε όχημα, λέει, το έψιλον είναι η κόρνα. Το H ανοίγει τα φώτα. Το V που αλλάζει τα... Ναι, α, πολύ ωραίο και αυτό, παιδιά. Πάμε να δούμε το auction που λέγαμε. Για να δούμε πού είναι το auction, οι δημοπρασίες. Εδώ είναι. Όχι, Wall Street. Α, το Wall Street τι είναι? Είναι και το Wall Street. Το χρηματιστήριο. Auction house, τις δημοπρασίες. Ωραία. Πάμε. Από πού μας βγάζει το GPS? Από εδώ. Α, ωραίο αυτό. Αυτός ο χάρτης κάτω στη γωνία, παιδιά. Το GPS. Φαίνεται πιο ωραίο.
Λοιπόν, για να δούμε πώς πάμε. Καλά πάω. Γιατί με βγάζει από εδώ, ρε παιδιά. Τι έγινε, πήγα λάθος δρόμο. Αμάν. Πέθανα. Α, όχι, δεν πέθανα. Πάλι καλά. Κατευθείαν στο κενό. Ο παιδιά, πες μου ότι δεν λειτουργεί η μηχανή. Γιατί ζαλίζομαι. F. Δεν λειτουργεί. Ναι, λειτουργεί. Ωραία. Από εδώ λέει να στρίβω. Μα αν πάει πινακίδα. Όπα. Εδώ είναι. Εδώ πού. Στην πλατεία είναι το η δημοπρασία, ρε παιδιά. Έχει κτίριο με δημοπρασίες. Το κόκκινο εκεί με το μαύρο στεράκι λέει σε αυτό τον κύριο. Τι λέει με κύριο, διαπραγματεύομαι τις δημοπρασίες. Για να δούμε. Ή. Για να ανοίξουμε τις. Λοιπόν, να αγοράσω, να πουλήσω δημοπρασίες. Για να δούμε τις δημοπρασίες. You don't... Α, δεν έχω δημοπρασίες. Buy, να αγοράσω δημοπρασία. Α, ναι. Έχει εδώ everything. Πίστολ. Και κάποιος έχει, λέει, βάλει 100 να το αγοράσει. Α, items. Weapons, weapons, donate coins. Α, έχει να αγοράσει και σε δημοπρασία donate coins. Sell, τι έχει στο sell. Α, άμα έχω βάλει να πουλήσω λεφτά, να πουλήσω donate coins, να πουλήσω αντικείμενα ή όπλα. Αν θέλω να πουλήσω αντικείμενα, α, έχει αυτά που έχω στο inventory μου, το job catalog και το phone. Α, μπορώ να βάλω να το πουλήσω. Κατάλαβα. Ωραία, καλή φάση. Οπότε εδώ πουλάμε, αγοράζουμε και δημοπρασίες. Τι να πω, παιδιά, πάρα πολύ ωραία όλα. Τα είδαμε όλα, ρε παιδιά. F1, F2, F3, τα emotes. Καρδούλα. Α, δεν μου τα είπατε αυτά. Να τα μάθω, να τα κάνω. Cancel mode. Ωραία. Ωραία, το μενού εδώ πέρα κάτω είπαμε για το φαγητό και το νερό πλέον είναι εδώ πέρα κάτω. Το shield, η υγεία, το μικρόφωνο τι είναι αν το πατήσω. Α, λέει ότι είναι ανοιχτό. Α, ναι, off και on. Όταν πατάω τον ή για να ξέρουμε πότε είναι. Ωραία. Ναι, βλέπω πολλές αλλαγές στο user interface και μου αρέσουνε. Όπως είπαμε λοιπόν, 17 Σεπτεμβρίου ανοίγει ο Dead Silence Platinum το απόγευμα. Σας περιμένω όλους εκεί, θα παίξει και πρεμιέρα το πρώτο επεισόδιο της τέταρτης μου σεζόν. Σας περιμένω όλους εκεί πέρα μέσα να δούμε πάλι τι περιπέτειες θα ζήσουμε. Έχω μεγάλη αγωνία. Θα τα πούμε 17 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, να με παρακολουθείτε στο Instagram για να δείτε τι ώρα θα ανέβει το πρώτο επεισόδιο. Και τα λέμε, αρχίζει η νέα σεζόν, παιδιά, αρχίζουμε, ξεκινήσαμε. Γεια σας, πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, γεια σας.